Λοιπόν, και δυστυχώς η επικαιρότητα δεν είναι καθόλου βαρετή. Πάμε απευθείας στις ειδήσεις, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στις τελευταίες ώρες στην Τουρκία και στα σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται, Μανώλη? Η οικονομία επιμένει, Μανώλη, έτσι. Δεν φεύγει από το τραπέζι. Ναι, διότι πρώτα απ' όλα αυτό που, το στοιχείο που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ενώ έγινε φοβερή υποτίμηση η τουρκική λίρα, ξεπεράσει το 45-5% και όλοι περίμεναν ότι θα μειωθούν οι εισαγωγές και θα αυξηθούν οι εξαγωγές. Αυξήθηκαν οι εξαγωγές κατά 14%, όμως αυξήθηκαν και οι εισαγωγές κατά 55%. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν το περίμενε ούτε το οικονομικό επιτελείο, και βεβαίως υπάρχει ένας έντονος συναγερμός. Όμως άλλο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Και αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση και ήθελα να μοιραστώ με τους τηλεθεατές μας ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Τζου, που είναι βρεγμένη λόγω βροχής, να με συγχωρήσουν οι τηλεθεατές μας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συναγερμός, αντικλεπτικά βάζουν παντού σε όλα τα προϊόντα, παντού, λέει η εφημερίδα στο Τζου, και δείχνει στα τυριά, στον καφέ. Επίσης, δόσεις στον καφέ, ρε Μανώλη, αντικλεπτικό. Ηλιέλαιο και στα ξηροκάρπια, στους ξηρούς καρπούς. Έχεις φωτογραφίες, αντικλεπτικά συστήματα, διότι ο κόσμος πια, καταλαβαίνετε, έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τα προϊόντα. Μα συνήθως αυτά, Μανώλη, έμπαιναν σε ακριβά προϊόντα. Δηλαδή τα βλέπεις σε πολύ ακριβά προϊόντα αυτά. Εγώ σας έλεγα ότι το έχω δει στο βρεφικό γάλα, που με αφορά. Έχω δει στις μπαταρίες, εισαγόμενες οι μπαταρίες, πολύ ακριβές τα έχω δει. Αλλά να δω και σε άσπρο τυρί, το λέμε εδώ, τη φέτα. Ναι, ναι. Κωνσταντοπολίτης άσπρο τυρί, μας κοροϊδεύαν κάποτε στα σούπερ μάρκετ να το λέγαμε αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα με κοροϊδεύουν κάποιοι θεατές. Επίσης, οι σοκολάτες, καφές, ηλιέλαιο, ξηροκάρπια. Φαντάσου τα ξηροκάρπια να έχουν αντικλεπτικά συστήματα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα αυτό. Εντάξει, βέβαια, αυτό δείχνει βέβαια ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει πάντως, Μανώλη. Και ο κόσμος αρχίζει και αντιδρά. Δείχνει το κλίμα, βεβαίως. Ακριβώς. Θα δούμε και σε αντιδράσει, και βεβαίως συναγερμός και στις λαϊκές. Λέει, βεβαίως, έχει τις τιμές της ντομάτας. Διαμαρτύρει τον κόσμο, Μανώλη. Τι βλέπεις στα ρεπορτάζ? Κοιτάξτε, χτες είχα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που παίρνει βασικό μισθό. Καθόμασταν εκεί, μου λέει να πιούμε ένα τσαγάκι, είχε ντέρπια. Καλή παρέα που λέγαμε, για να τον παρηγορήσω κάπως. Και μου έλεγα να κάνω τρία παιδιά, έκανα δύο. Λέει, δεν προλάβα να κάνω το τρίτο, και ευτυχώς. Γιατί πριν 2-3 χρόνια που μας έλεγα να κάνουμε τρία παιδιά, λέει, τέσσερα, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τώρα δεν μπορώ με τα δύο παιδιά με το βασικό μισθό. Αυτό μου προκάλεσε εντύπωση. Μιλούσα με έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο πριν μέρες, βέβαια κούνσα το κεφάλι μου, μου έλεγε έπαιρνα μισθό, αντιστοιχεία πάντα μιλάω, 20.000 ευρώ και τώρα παίρνω μόλις 5.000 ευρώ, μου λέει, αλλά πολύ μεγάλο όνομα. Ναι. Εγώ κούνσα το κεφάλι μου, βέβαια, για δύο λόγους, καταλαβαίνετε και αδικούς μου λόγους, λέω, κοίτα να δεις, ακόμα παίρνεις 5.000 εσύ. Ναι, και μιλάς. Άστα. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις, αλλά προσέξτε, ακόμα και ο πιο πλούσιος, από τα 20 διαμαρτύρεται και αυτός. Πήγε στα 5 με τις υποτιμήσεις και τα λοιπά. Αυτός κατανάλωνε. Σκέψου αυτός τι έχει. Στην Ελλάδα και εξόδευε. Σκέψου τι πλήγμα έχει υποστεί όμως ο χαμηλόμισθος, Μανώλη. Αν αυτός έχει υποστεί και αυτός πλήγμα, σκέψου ο χαμηλόμισθος, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Δείτε τον κόσμο πώς διαμαρτύρεται. Αυτά είναι καθημερινά. Δεν είναι μόνο σαν ρεπορτάζ. Είναι και στην καθημερινότητα. Με όποιον και να μιλάω εγώ, από τον Εφημεριδοπόλη μέχρι και τον Άνθρωπο που χτες και μου έλεγε για το βασικό μισθό. Sen aldığın geri bıraktığın zaman ne hissettiğini düşünebiliyor musun? Aynı aşağılanmış gibi. 10 tane 20 tane maaş alıyorken. Allah'tan devam mı? Bir kilo portakal aramayan bir insana. Devam mı? Bu insanlara yazık değil mi? Karda, yağmurda, çamurda böyle yaşlılar bile o kuyruklarda bir ekmek için. Milletvekilleri bir ay askeri ücretten maaş alsın, anlasınlar. Bir ay, ya fazla değil. Bir ay. Gücümüze gidiyor çünkü hakikaten bakın 3 günden beri burada siftah yok. Ben 43 yıllık mağazayım burada. 43 sene. Öyle bir şey biz görmedik. %1, %2, %3 gelirdi. Şimdi %100. Esnafa unutuluyor tabii. Ufak esnaflar her zaman zor durumda. Yani bize bir çare bulunmuyor. Προσέξτε, λένε ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια κατάσταση ποτέ. Και επειδή είχε στην εφημερίδα Μανώλη με προϊόντα, βασικά, ντομάτες κλπ., μπορούμε να δούμε τις τιμές έτσι ενδεικτικά? Μπορείς να μας τις δείξεις? Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα? Γιατί, για να μην βραχεί η εφημερίδα, τη βάλαμε στην τσάντα μας. Α, εντάξει, εντάξει. Αν δεν είναι εύκολο, δεν πειράζει. Ναι, όχι, εντάξει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαι, όχι, όλα. Το γραφείο του εκεί, κοίτα. Με όλες τις συνθήκες. Λοιπόν, συναγερμός στις λαϊκές, μιλάει για αυξήσεις πάνω από 80% σε όλα τα προϊόντα, αλλά έχει και τα αντικλεπτικά συστήματα
σε όλα τα προϊόντα από τον καφέ μέχρι τη φέτα, μέχρι το ηλιέλαιο, αλλά και βεβαίως και στους ξηρούς καρπούς. Δηλαδή εγώ δεν το έχω... Προσέξτε, είμαι... Γεννήθηκα το 1974 εδώ, ήρθα στην Ελλάδα το 1992, ξαναγύρισα μετά από χρόνια. Αυτό που μπορώ να θυμηθώ, το 1994 ζήσαμε τέτοια ακρίβεια εδώ, δηλαδή όταν ήταν και ο πατέρας μου εδώ, η μητέρα μου. Το 2001 υπήρχε μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση, χρεοκόπησαν τραπέζες, απολύθηκε κόσμος, αλλά τέτοια ακρίβεια δεν τη θυμάμαι.